Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Δόξα Αγίας Άννας. Η Δόξα Αγίας Άννας μετέχει στο πρωτάθλημα της Γάμα Εψανά, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Έχει 16 βαθμούς, 5 νίκες και 1 ισοπαλία και έχει κάνει το ρεπό της. Μαζί μας για να συζητήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας, για τον στόχο του συλλόγου, τον πρόεδρο της Δόξας Αγίας Άννας, τον κύριο Βαγγέλη Τσάλεζη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Χάρη Τσάτσαρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χάρη. Και τον γενικό αρχηγό της ομάδας, τον Αχιλλέα Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρόεδρε, η διακοπή του πρωταθλήματος σας βρήκε στην πρώτη θέση, είστε στην κορυφή της, του πρωταθλήματος, έχετε 5 νίκες, 1 ισοπαλία, είστε αίτητοι, έχετε κάνει και το ρεπό σας. Σίγουρα θα είστε ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας. Ως ένα βαθμό είμαστε, αλλά λόγω του γιου φρέναρε μια πολύ ωραία πορεία, ένα πολύ ωραίο ταξίδι που είχαμε ήδη ξεκινήσει. Σε αυτό φυσικά δεν έχουμε άλλο λόγο να πούμε, αναμένουμε. Χάρη, ο στόχος του συλλόγου πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θέσατε στόχο να επιστρέψει η ομάδα στη Β' Εψανά? Ο στόχος της ομάδας είναι σαφέστατα να επιστρέψει στη Β' Εψανά και εγώ το δείξαμε από την αρχή της χρονιάς. Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί, ο στόχος μας είναι για παραπάνω. Η ομάδα αυτή ανέκαθεν ήταν στα μεγάλα σαλόνια που λέμε εμείς, της Α' Εψανά και έπεσε χάρη κάποιων συγκυριών. Φέτος όμως πιστεύω ότι είναι η χρονιά μας. Αχιλλέα. Ήταν ένα μεγάλο σοκ για μας να βρισκόμαστε στην πρώτη βαθμολογική θέση του πίνακα. Ήταν αναμενόμενο ότι θα κλείσει, αλλά δεν το περιμέναμε τόσο νωρίς. Περιμέναμε να το κλείσουν σχεδόν τον Ιανουάριο στο τέλος. Ήταν ένα σοκ όχι μόνο για μας, για όλα τα αεραστεχνικά σωματεία. Δυστυχώς, οι κόποι μας θα πάνε οι μισοί χαμένοι, αν δεν ανοίξουν μέχρι τέλος του μηνός που έχουν πει. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει κανένας κάτι. Είναι για όλους το ίδιο αυτό. Λυπάμαι πολύ ειλικρινά για όλους και για όλες τις ομάδες και για όλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει. Πρόεδρε, η διοίκηση της Εψανά ξεκίνησε νωρίς το πρωτάθλημα και μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος γίνανε 7 παιχνίδια, έτσι, 7 αγωνιστικές. Όπως είπε και ο Γενικός Αρχηγός, εμείς είχαμε από το ένστικτό μας, λέγαμε ότι θα σταματήσει γύρω στο Γενάρη, Δεκέμβρη με Γενάρη. Είχαμε βάλει σαν στόχο πρώτο γύρο, και αυτό πραγματικά έτσι έγινε πραγματικότητα, να περνάμε αίτητοι. Λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά εγώ πιστεύω ότι φέτος είναι η μοναδική χρονιά μετά από τόσους κόπους που χτίσαμε αυτό το σωματείο, ξανά από την αρχή, πραγματικά το λέω, το ξαναχτίσαμε, διότι τυχάνει να είμαι και από το ιδρυτικό μέλος της ομάδας, γνωρίζω το DNA που έχει αυτός ο σύλλογος. Φέτος είπαμε από την αρχή ότι θα περάσουμε αέρα στην κατηγορία. Δεν πρέπει να μείνει η ομάδα στη γάμα κατηγορία. Για πολλούς λόγους και για εμάς τους ίδιους που κάνουμε έναν αγώνα, ένα τεράστιο αγώνα. Είναι καθαρό σωματείο. Και φτιάξαμε πραγματικά από τη βάση μας ένα καθαρό σωματείο υγιές να περάσει απαρατήρητο από επεισόδια, γενικά από γκρίνιες και θέλουμε να δώσουμε μία άλλη νότα όσο μπορούμε. Μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει. Όπως είπε και ο κύριος Χάρης από εδώ, ο αντιπρόεδρος, ότι η ομάδα δεν αξίζει να παίζει γάμα κατηγορία. Έπαιζε πολλά χρόνια στην ΑΕΠΣΑ τότε. Είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο όνομα. Για ποιοι λόγους τα στελέχη αυτά που είχαν απαρτήσει το σύλλογο εγκαταλείψανε. Για ποιοι λόγους. Κουραστήκαμε, που και πιο απλά. Και η ομάδα όταν δεν έχει τη βάση, τον κορμό. Αυτοί που πραγματικά έχουν φτιάξει το σύλλογο, μοιραίως θα έχει το πάνω κάτω. Ξανά έπεσε στη Β', ανέβηκε στην Α, ξανά έπεσε στη Γ. Πιστεύω ότι τώρα ήρθαμε εδώ για να δρεωθούμε.
Εμείς φοντάζουμε στο σύλλογό μας. Χάρη να μας παρουσιάσει και το ρόστερ της ομάδας. Αποτελείται από νεαρούς παίκτες ή κάποια έμπειρα παιδιά. Το ρόστερ της ομάδας, όπως επιτοπλίστων, είναι νεαρά παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες μας. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι περίπου στα 18-19 χρονών. Και να έχουμε και 2-3 παραπάνω, οι οποίοι είναι και αυτοί οι παλιά στελέχη της ομάδας, οι οποίοι ξαναήρθανε πάλι βλέποντας την υγεία που υπάρχει. Και από πίσω τρέχουν και άλλοι ακόμα. Είναι η K16-18 η οποία θα στελεχώσει του χρόνου και τη μεγάλη ομάδα. Οπότε έχουμε γερές βάσεις για να προχωρήσουμε στο όνειρό μας. Αχιλλέα, πώς ήταν το πρωτάθλημα σε 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Δεν ξέρω, τα λειτουργικά έξοδα των αγώνων δεν βγαίνανε. Εκεί πονάμε. Αυτό καλύτερα να τα απαντήσει ο πρόεδρος και όχι εγώ σαν γενικός αρχηγός. Εκεί πονάμε. Μεγάλο μου παράπονο, ειδικά δεν ξέρω, είχα πει και στον κύριο Γαλένη και γενικά στην κάθε παρουσία μου που βρίσκομαι πολύ σπάνια απέναντί τους, δεν θέλω να φαίνομαι ούτε να μουρμουράω, αλλά ας δώσουν λίγο μεγαλύτερη βάση σε όλα τα σωματεία που αυτοί πραγματικά στηρίζουν την κάθε προσπάθεια. Από εκεί βγαίνουν οι παίχτες. Ξαφνικά οι παίχτες δεν γίνονται έτοιμοι, κάπου γεννιούνται. Ας μπορέσει λοιπόν το κράτος, γενικά δεν ξέρω με τι τρόπο, να δώσουν στα σωματεία κάποιες παροχές για να σταθούν. Τώρα αυτή τη στιγμή, να μην κρυβόμαστε, ο κάθε σύλλογος είναι καθαρά από τον κόπο των παραγόντων και από κάποια έξοδα μικρά από την Ακαδημία. Όμως εδώ τώρα τι γίνεται. Φέτος αυτό που έγινε, δεν είχαμε ούτε και τα τυπικά έσοδα από τα εισιτήρια. Βγάζαμε μία διαιτησία, βγάζαμε ένα πούλμα, ούτε και αυτό. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το σημείο παραπάνω. Ας προνοήσουν λιγάκι εδώ οι διοικούντες να κάνουν μια βοήθεια σε όλα τα σωματεία. Γιατί πραγματικά ματώνουν. Υπάρχουν δηλαδή παράγοντες που, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο Μπουρμπέτι, πολλά χρόνια, είμαι στο σύλλογο 47 χρόνια, πραγματικά σέβομαι αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν ένα τεράστιο αγώνα να κρατάνε τη σφραγίδα και το σύλλογο σε υψηλό επίπεδο. Το μόνο θετικό από ό,τι είδα στα χρόνια που περάσανε, ότι δεν γίνονται φασαρίες όπως κάνανε παλιά. Έχουν πιάσει το νόημα ο κόσμος, το κάνει και για το χόμπι, αλλά όμως το χόμπι αυτό να μην γίνεται και πόνο στην τσέπη των παραγόντων. Ματώνει οι άνθρωποι. Αχιλλέα, η διοργάνωση του πρωταθλήματος, είσαι ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος? Είναι κάτι που η διοίκηση της Εψανά πρέπει να σκύψει πάνω, να το διορθώσει, να το βελτιώσει? Όχι, τη φετινή χρονιά. Μιλάω σαν διοργάνωση. Στη φετινή χρονιά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το σύλλογο που ανοίγουμε. Κανένα πρόβλημα δεν είχαμε και δεν νομίζω να υπάρξει και πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα. Όλα διεξάγονται κανονικά. Σωστοί διαιτητές. Όλα είναι υπό έλεγχο. Και φέτος ακόμα είδα πιο μεγάλη στήριξη, γιατί είδα και ανθρώπους από την Εψανά να παρακολουθούν τα παιχνίδια μας. Ήρθα ανθρώπους όχι μόνο να παρακολουθούν και να σημειώνουν καταστάσεις οποιασδήποτε συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος, ειλικρινά. Χάρη να μου παρουσιάσεις το team των ποιμάτων υποδομής στην Ακαδημία. Πόσα παιδιά έχετε στην Ακαδημία, ποιοι είναι οι προπονητές, πόσα τμήματα έχετε? Λοιπόν, σαν Ακαδημία, φέτος αφήσαμε και αναδοργανώσαμε μάλλον την Ακαδημία μας, φέρνοντας μαζί μας τον Παναγιώτο Χριστοδούλου, ένα παλιό γνώριμο των Αχαρνών, ο οποίος έχει θητεύσει σε πολλές ομάδες. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Στραβοκέφαλο και τον Μουρούτη, τον Δημήτρη, ο οποίος, αν και στέλεχος της αντρικής ομάδας, είναι στις βάσεις για να ξεκινήσει την προπονητική του σε αυτή την ομάδα. Ώστε όταν τελειώσει δηλαδή από αυτό που κάνει τώρα, να είναι και στέλεχος της ομάδας. Και στην πρώτη ομάδα είναι ο καταπόδης ο Άρης. Στην πρώτη ομάδα είναι ο καταπόδης ο Άρης που συνεχίζει πάλι για τρίτη χρονιά το σωστό έργο που κάνει και θέλουμε να τον έχουμε, πιστεύω, πάντα μαζί μας. Συμπληρώνω σε αυτό το, στο Χάρη, το αφήγημα. Στόχο μας είναι
η σωστή επιλογή προπονητών και να μπορέσουν να μείνουν για πολλά χρόνια σε ένα σύλλογο για να δουλέψουν άνετα, χωρίς... Να δείξουν το έργο τους. Χωρίς να κοιτάμε βαθμολογίες και ήττες και αυτά, μας αρέσει να στηρίξουμε αυτό το team με μπροστά τον Άρη Καταπόδη, που είναι ένα νέο παιδί στην πρώτη ομάδα. Το Χριστοδούλο μας ανέφερε τον Παναγιώτη, τον Στραβοκέφαλο τον Νίκο και τον Μολούτη. Θέλουμε να μείνουμε για πολλά χρόνια στην ομάδα. Αυτό δεν θέλουμε να το χαλάσουμε. Και όμως και η διοίκηση. Είπαμε, παιδιά, ξεκινάμε ένα έργο. Πρόεδρε, να μου αναφέρετε ποιοι είναι στη διοίκηση, εκτός από τον Αχιλλέα και τον Χάρη, ποιοι άλλοι είστε στο ΔΣ. Ωραία. Έχω δύο άλλοι προέδρους, είναι ο Χάρης ο Τσάτσαρης και ο Λιβαδάρος ο Νίκος, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πρόεδρος των Παλεμάχων. Γενικό αρχηγό έχουμε δύο άτομα, είναι ο Αχιλλέας Άλπα Κωνσταντινίδης με τον Μπούλτο τον Αντώνη. Ταμείας είναι ο Κορέας ο Νικηφόρος. Υπάρχουν υπεύθυνοι ακαδημιών τρία άτομα, ο Κοντογιαννάτος ο Φίλιππας, που διευθύνει όλο αυτό το έργο, το κομμάτι. Με δύο άτομα του Συμβουλίου ακόμη, τον Πέτρο, τον Γερογιάννη και τον Κορμπά και τον Νίκο. Επίσης... Εφόρους το έχουμε, τον έχουμε. Γενικό γραμματέα. Ναι, υπάρχει ο γραμματέας ο γενικός που είναι ο Κουτάτζης ο Κυριάκος και απλά μέλη ο Κουτάτζης ο Νίκος. Ο Κώστας. Ναι, υπάρχουν, δηλαδή 9-10 άτομα, αλλά υπάρχει και η βοήθεια, γιατί στόχος ενός συλλόγου δεν είναι μόνο αυτοί οι 9 που φαίνονται ή 10 σε ένα συμβούλιο που είναι οι νόμιμοι. Εμείς έχουμε τη λέξη οικογένεια που προσπάθησε πολλά χρόνια να την περάσω στο σύλλογο. Βλέπω ότι αρχίζει να γίνεται πράξη και πολλά σωματεία. Νομίζανε ότι η οικογένεια είμαι εγώ και η γυναίκα με τα παιδιά μου. Ήταν μια παραξηγημένη έννοια πολλά χρόνια πριν, την οποία τώρα την καταλαβαίνουν ότι τα σωματεία χτίζονται μέσα από μια οικογένεια. Και η οικογένεια είναι γενικά όλη η ΕΦΣΑ, όλοι πραγματικά οι ερασιτέχνες που ασχολούνται με αυτόν τον ρομαντικό και πολύ όμορφο τρόπο. Για μένα είναι η οικογένεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά. Γιατί η λέξη εραστέχνης από εκεί ξεκινάει. Είναι πραγματικά εραστής αυτό που κάνει. Αυτή η έννοια, η πλατιά, είναι μια οικογένεια όλη αυτή η προσφυγική ομάδα. Αχιλλέα, με τα προβλήματα που υπάρχουν στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, αξίζει κάποιος νέος παράγοντας να ασχοληθεί με το χώρο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει για να το κάνεις αυτό να έχεις πολύ βαθιά αισθήματα σε αυτό που κάνεις και... Αν δεν το αγαπάς, δεν το συζητάμε καθόλου. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Είμαστε πολλές ώρες εδώ, έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες. Όλα αυτά είναι κόστος και από τη δουλειά μας και από την οικογένειά μας. Πιστεύω ότι ένας παράγοντας για να ξεκινήσει σε φάση που είμαστε εμείς στα αεραστεχνικά σωμάτια, θα πω μεγάλη λέξη και δεν θα ήθελα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Να συμπληρώσω λιγάκι. Μάλιστα, πρόεδρε. Αξίζει να ασχολείσαι. Δεν αξίζει μόνο να προσφέρεις την οικογένειά σου, όπως είπαμε και πριν. Εμένα η χαρά μου που σήμερα μετά από τόσα χρόνια, παιδιά που μεγαλώσανε στα χέρια μου, τα θεωρώ οικογένεια. Αξίζει να ασχολείσαι. Φτιάξεις χαρακτήρα, διαμορφώνεις πραγματικά ήθος μέσα στην κοινωνία. Χωρίς την προσφορά των παραγόντων από τον κάθε σωματείο, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, από όλα τα αθλήματα και το σχολείο, όλοι εμείς δημιουργούμε χαρακτήρες. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι μόνο αγωνιστικά η οικογένειά μας. Πρέπει να σκέφτεται χόμπι. Ακόμα και το χόμπι μπορεί να είναι και ατομικό, κάτι προσφέρεις εκεί. Μέσα στο δάσος που πηγαίνεις. Γενικά πρέπει να προσφέρεις ένα χώρο. Αξίζει να προσφέρεις. Αρκεί να είναι καθαρό. Εμείς εδώ παλεύουμε για το καθαρό. Εγώ μέσα στο σύλλογο 47 χρόνια λέω και πάλι ότι δεν με ξέρανε, είναι η πρώτη φορά που δίνω συνέντευξη. Δεν θέλω να με ξέρουν. Ό,τι κάνεις κάτω χωρίς να φαίνεσαι. Και είναι πολύ σαν για μένα άνθρωποι. Όπως και τα παιδιά εδώ, όπως όλοι οι παράγοντες. Δεν έχουμε στόχο να φανούμε. Αγαπάμε το χώρο, αγαπάμε τα παιδιά και ναι, αξίζει. Γιατί πραγματικά δημιουργούν χαρακτήρες.
Τι θα κάνανε τα παιδιά αυτά όλα. Τι θα κάνανε, πού τα πηγαίνανε. Χάρη την άποψή σου για το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Στην δεύτερη θέση, μάλλον ισόβαθμη, είναι ο αθλητικός όμιλος Σικάμινου, μετά είναι η Αθλητική Ένωση Μενιδίου και η Δόξα Κοροπίου. Με τη διαφορά ότι έχουμε... Ναι, ναι, ότι έχετε κάνει το λοιπόν. Λιγότερο. Σωστά. Άρα είμαστε πρώτοι. Ναι, ναι. Είμαστε χαλάς. Θα ήθελα την άποψή σου και ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα διεκδικήσουν, θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ποιες ομάδες υπολογίζεις. Όχι εντέξουν. Τώρα, κατά τα ψέματα, αυτό που μας βρήκε είναι μια συμφορά, έτσι, το έχω στείλει προηγουμένως. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμες όλες οι ομάδες, μαζί και εμείς, όταν θα ξαναρχίσει. Εννοώ την εικόνα που έχει σχηματίσει στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Στις 7 αγωνιστικές λοιπόν αυτές, οι πρωταγωνιστές είμαστε εμείς και το Σικάμινο μπορώ να πω που είναι μια δυνατή ομάδα. Και η ΑΕΜΕΝΗ 2 ακόμα που είναι η τοπική ομάδα και αυτή η δευτερομονή. Όσον αφορά τη Δόξα Κοροπίου που είπατε προηγουμένως, είναι μια νεοσύστατη ομάδα για μένα, με μικρά παιδιά, τα οποία πιστεύω θα πρωταγωνιστήσουν, αλλά όχι φέτος. Πιστεύω ότι θα παιχτεί το όλο το πρόγραμμα της κατηγορίας σε αυτές τις ομάδες που σας ανέφερα. Σε εμάς, στο Σικάμινο και στην ΑΕΜΕΝΗ. Πρόεδρε, η δική σου άποψη. Πρώτοι εμείς και μετά δεν ξέρω. Ειλικρινά, όχι, αστείευομαι. Όπως είπε και ο Χάρης, αυτά τα σωματεία δείξανε σε πρώτη φάση ότι έχουν ένα δυναμισμό. Αλλά σε αυτές τις κατηγορίες δεν αργεί να σε πάρει κάτω βόλτα. Το μεγαλύτερο προσόν σε ένα σύλλογο που θέλει να πηγαίνει καλά είναι να έχει διάρκεια, να μην σπάσει το γρανάζι. Εκεί που έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, τα φιλικά σου πετάς, έχει δημιουργήσει μια ωραία συνθήκη. Ξαφνικά, επειδή είναι νέα παιδιά, φεύγουν τρεις παντάρι, άλλοι τρεις για δουλειές και σπάει όλο αυτό το κλίμα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν σπάσει το δικό μας, μιλάω για τη δικιά μου την ομάδα, τη δικιά μας την ομάδα, με διαφορά θα είμαστε πρώτοι. Πολύ μεγάλη διαφορά. Αν δεν σπάσει, παραλαμβάνω τη φράση. Όμως διέκρινα και σωματεία ιστορικά όπως είναι η ΑΕΜΕΝΗ 2, και το Σικάμινο και το Δόξα Κοροπίου, ιστορικό σωματείο, ξέχωρα να σταμάτησε κάποιο διάστημα, έχουν τον δυναμισμό να οργανωθούν. Αυτές οι ομάδες δείξανε σε πρώτη φάση. Και δεν ξέρω και ο Διόνυσος. Είναι η σωματεία, όπως σας λέω και πάλι, ότι δεν γνωρίζεις τι θα γίνει. Αν ο πρώτος γύρος, όπως πίστευα, θα τελειώσει Δεκέμβριο Γενάρη, θα ήταν η πυρέστερη εικόνα. Τώρα δεν μπορώ να πούμε τώρα. Αχιλέα. Εσύ. Με ρωτήσατε για τη σκληρότερη ομάδα ή για τη ποια άλλη είναι πιο αντιαγωνίσιμη. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Και ποιος είναι η καλύτερη ομάδα που έχετε αντιμετωπίσει από τις 6. Με το χέρι στην καρδιά θα σου απαντήσω σε αυτό, ότι η καλύτερη ομάδα στην γάμα κατηγορία σε αυτή τη στιγμή και με το ρόστερ που έχει και τους παίχτες δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τη Δόξα Αγίας Άννας. Σαν δεύτερη ομάδα, σαν δεύτερες ομάδες 2, έχω ξεχωρίσει τις εξής. Η μία δεν την έχουμε παίξει στο πρωτάθλημα. Έχω ξεχωρίσει τη Δόξα Κοροπίου, την οποία την παίξαμε στο κύπελλο. Σκόρ ήταν 3-1. Είναι μια πολύ καλή ανταγωνιστική ομάδα, την οποία εγώ πιστεύω ότι αν δεν γινόταν αυτό, ότι μετά τα Χριστούγεννα θα ήταν ακόμα πιο ανταγωνίσιμη σε εμάς. Και η δεύτερη πολύ σκληρή ομάδα, σφιχτή ομάδα, θα έλεγα ότι είναι το Σικάμινο. Ήταν από τις πιο σκληρές, δυσκολευτήκαμε, δεν το κρύβω. Παίξαμε πολύ σκληρά και εμείς, δυνατά, ήταν πολύ ανταγωνίσιμοι όμως με αυτές τις ομάδες που έχουμε παίξει. Το Σικάμινο ήταν πάρα πολύ καλή, σφιχτή ομάδα και να μην σας πω ότι δυσκολευτήκαμε λίγο. Χάρη, εκτός την πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, ειδικά που το πρώτο παιχνίδι που αποκλείσατε την Τριγλία, η οποία Τριγλία ήταν στη Γάμα Εθνική και είναι αίτητη τώρα στο πρωτάθλημα της Α Ιψανά, δείξατε δυναμική και στο θεσμό του κυπέλου. Κοιτάξτε, αυτό έρχεται όπως είναι όλη η πορεία της ομάδας. Δεν θέλω να μακρύνω το κύπελλο, το κύπελλο είναι και επικίνδυνο για μένα. Ούτε θα πω ότι ναι, χτυπάμε και το κύπελλο, δεν είναι τέτοιο πράγμα, είναι μπάλα. Όπως έτσι και με την Τριγλία, να μην είχαν καλή μέρα
στην Τριγλία και αν τους πάρουμε εμείς, γιατί είχαμε πιο θέληση για να πάρουμε αυτό το κομμάτι του το βαθμολογικό. Έτσι πήγαν και τα άλλα παιχνίδια. Τώρα μας έτυχε ένας άλλος αντίπαλος, ο οποίος ήταν ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Δύσκολος αντίπαλος. Δύσκολος, δεν λέμε, δεν αντιλέγουμε. Οι ομάδες είναι εξαιρετικές, έχουν άλλο ρόστερ, παίζουν χρόνια σε μια άλλη κατηγορία, την οποία εμείς δεν έχουμε δει και εμείς για χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Όπως θα σου πω, είναι μπάλος. Πρόεδρε, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Το DNA της ομάδας. Ξεκινώ πάντα από ένα DNA, γιατί η ομάδα μπορεί να είναι στη γάμα κατηγορία και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα ποδοσφαιρικά που μια ομάδα που έχει πέσει στην Α, στην Β ή στην Γ παραμένει να είναι ομάδα. Έχει το DNA μέσα. Εμάς η ομάδα μας έφτιαξε ένα DNA πάρα πολύ ισχυρό όλα τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι χτυπούσε και μέχρι και δεύτερη εθνική κάποια χρόνια. Έμεινε πολλά χρόνια από κατηγορία. Πώς και το μυστικό το φετινό, βάλαμε ξανά πάλι την παλιά συνταγή. Να γίνουμε οικογένεια, να φτιάξουμε το κλίμα, νέα παιδιά μέσα που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Και όπως σας είπα, ότι όλη η επιτυχία είναι να μπορέσει να μείνει το υλικό αυτό μέχρι τέλος. Αν θα μείνει το υλικό μέχρι τέλος όπως το έχουμε υπολογίσει, γιατί είπαμε τραυματισμοί, φαντάρι, τώρα με τον ιό τυχαίνουν πολλά προβλήματα, αυτή όλη η ιστορία που διακοπεί. Όλα αυτά δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά πλέον. Αλλά εγώ πάντα επιμένω και λέω ότι είπα και από την αρχή, την φετινή χρονιά, γιατί δεν το είπα τώρα που είμαστε πρώτοι, το είπα από την αρχή ότι αυτή η ομάδα φέτος πρέπει να κάνει πολύ καλή διαδρομή. Πάρα πολύ καλή. Και το πίστευα και δικαιώθηκα σε αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάρα πολύ σίγουρος. Αλλά αυτή η διακοπή πάλι δεν ξέρω τι θα μας βρει. Τα παιδιά όλα αυτά είναι εργαζόμενα. Όλα τα παιδιά αυτά είναι εργαζόμενα. Όπως σε κάθε ομάδα, σε κάθε σωματείο. Αν δεν σπάσει αυτή η συνταγή, εγώ πιστεύω ότι φέτος. Δεν είναι τυχαίο, δεν γίνεται κάτι τυχαίο. Πέρυσι είχαμε σχεδόν το ίδιο ρόστερ. Εντάξει, έχουμε κάτι ενισχύσει με παιδιά από άλλη κατηγορία. Είναι ο Μουρούτης. Έτσι, έχουν έρθει ο Μαβίδης, ο τερματοφύλακας. Έχουν έρθει παιδιά τα οποία πραγματικά και η εμπειρία των μικρών που αποκτήσανε από παιχνίδια μέσα. Αυτό είναι η συνταγή. Και πιστεύω ότι σε μια ομάδα για να πάει πάρα πολύ καλά παίζει ρόλο το συμβούλιο. Αν δεν υπάρχει συμβούλιο σε ένα σωματείο, δεν υπάρχει ομάδα. Το συμβούλιο είναι που δίνει την όθηση. Δεν υπάρχει ο πρόεδρος. Τα έχουν όλοι. Δεν γίνεται να είναι ένας πρόεδρος μόνο και να πληρώνει. Αυτά είναι για μένα κουτά πράγματα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Πρόεδρε, η δημοτική αρχή σας στηρίζει. Παρακάτω. Μεγάλο αγκάθι αυτό. Και θα το ερμηνεύσω γιατί. Τριαντάφυλλα, αγάπη. Δεν έχω μάθει ούτε να κάνω κριτική, αλλά όταν ακούω όμως από άλλους χώρους, δεν θέλω να αναφέρω τα χωριά Βαρνάβας, ο Ροπός, Κοροπίτας, ποιοι είναι από εκεί πέρα, βοηθάνε τα σωματεία με κάποιο τίμημα. Εδώ ποτέ δεν θυμάμαι να έχουμε μια. Τι βοήθεια, σαν τι βοήθεια. Ωραία, έχουμε εγκαταστάσεις ωραίες. Έχουμε ένα ωραίο χώρο, κάνουμε έναν αγώνα τεράστιο αυτή τη στιγμή για να φτιάξουμε τον Τάπητα. Έχει βγει κάποιο φιλόδημο, ένα πρόγραμμα τέλος πάντων να φτιάξουμε. Είπανε σε κάποιο χρονικό διάστημα 6, 8, 10, 15 μήνες, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το σωματείο, γιατί τα παιδιά μπορούν και παίζουν σε ένα πιο ωραίο Τάπητα καλύτερα. Εντάξει, έχει και προβλήματα και ο Δήμος, μην κρυβόμαστε. Αλλά θα ήθελα να την αφήσω αυτή την κουβέντα γιατί την έχω κάνει άπειρες φορές μαζί τους. Δεν έχω σταματήσει να είναι απλό. Αλλά το θέμα δεν φτάνει δυνάμεις πάνω από εκεί, δεν μπορώ να κρατάω. Ίσως έχουν και δίκιο. Να μην είμαι άδικος απέναντί τους. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς ρινοπαθούμε. Αχιλέα, οι φύλακλοι στηρίζουν την ομάδα. Ναι, σε διάφορα δύσκολα παιχνίδια έρχονται λίγο πιο οργανωμένοι, θα έλεγα. Είναι καταπληκτικά τα παιδιά. Από το στέρημα της τσέπης τους αγοράζουν διάφορα, είτε βεγγαλικά τέτοια κλπ. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, δηλαδή δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Όχι βέβαια σε μορφή, σε
χούλιγκαν κλπ. Δίνουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χάρη, υπάρχει κάποιος χορηγός στην ομάδα, θα ήθελες κάποιους να ευχαριστήσετε για την... Ναι, σίγουρα. Χορηγός. Μεγαλύτερος χορηγός είναι ο πρόεδρος, καταρχήν, της ομάδας. Είναι κάποια άλλα παιδιά που είναι μέσα στην ομάδα. Και έξω. Και έξω από την ομάδα, δηλαδή, βοηθάμε, μπορώ να πω, όπως μπορούν ο καθένας. Ναι, και βέβαια, μας σηκώσανε πολύ και μας κάνανε δώρα, φέτος μας κάνανε στο δέσμα. Και θα τους ευχαριστήσουμε και δημόσια πλέον, γιατί είναι αρρωγής αυτό που κάνουμε. Είναι και παίκτης ο ένας της ομάδας, ο οποίος έκανε τις εμφανίσεις. Παίκτης της ομάδας? Είναι παίκτης της ομάδας. Έχει δικιά του επιχείρηση. Είναι ο Μαργούτας, ο Γιάννης, ο οποίος έχει ένα μπάρπερ. Σόπτερος πάντων. Και είναι και ο... Ποιος είναι όλος ο χορηγός? Ο Λιάκος. Ο Λιάκος, το χορηγοπολείο που είναι εδώ στη... Έχει ναι, και μην ξεχνάμε τον μεγάλο χορηγό, ο οποίος στις έκανε χορηγία στο Δήμο. Ναι, αυτό θα το αναφέρουμε τώρα. Βάζοντας τα φώτα της ομάδος. Τα φώτα της ομάδος θα βάλει ο κύριος Μαρτίνος. Και έχει κάνει πολλά πράγματα ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε του ζητηθεί, είναι εδώ. Γιατί είναι... είχαμε και αυτούς. Βοηθάει τα σωματεία κάθε χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε όλη την Αττική βοηθάει με τον τρόπο του. Πραγματικά δηλαδή αξίζει τόσο ο άνθρωπος. Όχι μόνο να τον ευχαριστήσουμε, εγώ προσωπικά είναι η πρώτη φορά σε τόσα χρόνια που βλέπω ο άνθρωπο απ' έξω να βοηθάει όλα τα σωματεία. Αχιλλέα, ποια είναι η εκτίμησή σου για την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Η επανέναρξη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, διότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θα έχουν κάνει. Θα έχουν μια πολύ μετρία απόδοση πλέον σε φυσική κατάσταση. Και έχει δοθεί, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, κάποιο πρόγραμμα από τον προπονητή? Έχουμε κάνει κάποιο πλάνο με τον προπονητή μας, τον κύριο Κατοπόδη τον Άρη. Έχει δοθεί στα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω να ακολουθηθεί αυτό το πρόγραμμα με αυτή την κατάσταση. Όταν σχεδόν δεν αφήνουν 4 άτομα μαζί και πολλά άλλα και μέτρα και SMS και ένα παιδί που μένει πάνω στους Τρακομακεδόνες μπορεί να κατέβει εδώ με έναν άλλο φίλο του να κάνουν μαζί, δεν μπορεί να κάνει αυτή την απόσταση, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα για μένα σαν ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι όλες στην ίδια κατάσταση με τη δικιά μας θα βρίσκονται. Τώρα αν είναι σε ένα χωριό, κάνουν κάποια παράνομα πράγματα, μπαίνουν σε γήπεδα, κάνουν προπόνηση, δεν τους αδικό, ούτε μπορεί να το κάνουν, ούτε το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι. Όμως για την ομάδα μου, πιστέψτε με ειλικρινά, δεν φοβάμαι ούτε αυτό φοβάμαι, διότι το ρόστερ, όπως σας έχω πει, άσχετα με τις δύο προκρίσεις που κάναμε στο κύπελλο, με τη μία την πολύ δυνατή ομάδα και με την Δόξα Κοροπίου, είχαμε μεγάλο πνίγμα σε τραυματισμούς. Διότι τα παιδιά σε μια βδομάδα παίξανε από Σάββατο σε Σάββατο 3 παιχνίδια συνεχόμενα, βγάλαμε πολλούς τραυματισμούς και ήδη στις 2 τελευταίες αγωνιστικές πήγαμε με τη μισή ομάδα και πιο κάτω. Δηλαδή χτυπήσανε βασικοί μας παίχτες. Πιστεύω ότι για όλους θα είναι το ίδιο, ο ίδιος καημός πιστεύω θα είναι για όλους. Σαν Δόξα Υγείας Άννας και σαν ρόστερ, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω να φοβηθούμε τίποτα. Θα συνεχίσουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μακάρι να ανοίξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν μπορεί να κάνεις πρόγραμμα. Δεν ξέρεις, να σου πούνε σε 2 μήνες. Είναι κάτι το οποίο αυτό είναι άγνωστο. Πώς να, τι να υποθέσεις δηλαδή. Σε 1 μήνα, σε 2 μήνες. Θα παραμείνουμε έτσι όπως είμαστε. Θα πάμε τη μια περίοδο. Άγνωστο. Χάρη. Τι πιστεύεις? Για την επανέναρξη. Μάλιστα. Μόνο τα σύννεφα. Πιστεύω ότι θα αργήσει πολύ. Όταν δεν παίζει ούτε η γάμα εθνική, ούτε η Super League 2, εμείς θα πούμε. Εμείς είμαστε τελευταίος τροχός. Αλλά ο σκοπός είναι να βοηθήσουν να ανοίξει το πρωτάθλημα, έστω ακόμα για λίγο. Ας το πηγαίνουν σταδιακά. Δεν γίνεται να μην κλειστώ για το σύγχρονο. Όλα τα παιδιά
οι αθλητές όλοι, ακόμα όχι μόνο οι δικοί μας, όλων των ομάδων, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά τραυματικά προβλήματα όταν θέλουν να βγουν απ' έξω. Ναι, γιατί θα έχουν κάνει δύο προετοιμασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και μιλάμε για αρεστέχνης ποδοσφαιριστής, δεν μιλάμε για επαγγελματίας. Όχι από αυτό. Και τα παιδιά να ακολουθήσουν πρόγραμμα που τους δίνουν οι προπονητές στο σπίτι τους. Πού θα βγει αυτό, θα έχει φυσική κατάσταση. Ξανά από την αρχή δηλαδή. Ότι θα είναι γρήγορο το άνοιγμα. Ευχές για όλους. Πρόεδρε, κάτι να προσθέσεις. Ευχές για όλους. Πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Εύχομαι φέτος να γίνει πραγματικά μια πιο γρήγορη επανένωση των σωματείων, γιατί πραγματικά μας λείπει το ποδόσφαιρο. Και να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου στη Β' Ψανά. Ευχής σε όλους. Αμήν. Αυτό θέλουμε, αυτό διεκδικούμε, με καθαρά μέσα πάντα. Και εύχομαι υγεία σε όλους, καλή τύχη στα σωματεία. Στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. Είναι δύσκολο πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.